και φυσικές καταστροφές, ξέρεις, αφήνουν ανεξίτηλο το αποτύπωμά τους όχι μόνο στις υποδομές, αλλά αφήνουν ανεξίτηλο το αποτύπωμά τους και στον ψυχισμό. Όπως φαίνεται από έρευνες οι οποίες έχουν γίνει, φτάνει μέχρι 30% περίπου των ανθρώπων, στο πιο μεγάλο ποσοστό, οι οποίοι με κάποιο τρόπο επηρεάζονται από τις φυσικές καταστροφές. Περισσότερο φαίνεται να επηρεάζονται οι γυναίκες, λιγότερο φαίνεται να επηρεάζονται οι άντρες, ωστόσο, από αυτές τις έρευνες οι οποίες έχουν υπάρξει. Αυτό πρακτικά μπορεί να σημαίνει ότι κάποιοι άνθρωποι μπορούν να υποφέρουν ακόμα και μήνες, ακόμα και χρόνια μετά την έναρξη της φυσικής καταστροφής, μετά από το τελείωμα της φυσικής καταστροφής. Μάλιστα, μπορούμε ας δούμε ωστόσο κάποιους πίνακες, ακριβώς τους οποίους έχουμε ετοιμάσει. Συναισθήματα τα οποία έχουμε κατά την περίοδο της καταστροφής. Αυτά είναι συναισθήματα τα οποία υπάρχουν την περίοδο, τη συγκεκριμένη περίοδο της καταστροφής. Αίσθημα αβοηθητότητας, ότι κανένας δεν με βοηθάει. Βρίσκομαι μόνος μου στη μέση του πουθενά, προφανώς. Αδυναμία. Αίσθημα έκθεσης σε τρομακτική απειλή, φόβος, ανησυχία, άγχος, θλίψη, θυμός. Ο θυμός είναι κάτι πάρα πολύ βασικό, το οποίο στρέφεται πάρα πολλές φορές, Νίκο, απέναντι ακόμα και στα συνεργεία τα οποία έρχονται για να βοηθήσουν. Ακόμα απέναντι και στους εθελοντές. Δηλαδή, οι εθελοντές πολλές φορές είναι οι πρώτοι οι οποίοι δέχονται αυτό το θυμό. Γι' αυτό το λόγο και όσο πιο σύντομα γίνει η παρέμβαση, τόσο πιο καλά, γιατί περιορίζεται και ο θυμός. Ναι. Από εκεί πέρα, προφανώς, δυστυχία, ψυχοκινητική καθυστέρηση, δηλαδή παγώνω, το αίσθημα της παγωμάρας, το οποίο δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Προσπαθώ, αλλά τελικά δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Και αυτό είναι και αποτέλεσμα πολλές φορές κάποιοι άνθρωποι. Βρισκόμενοι μέσα σε ένα κίνδυνο δεν κάνουν τίποτα και πολλές φορές αυτό έχει κακή κατάληξη. Ναι. Και συναισθηματική απόσυρση. Αποσύρομαι συναισθηματικά. Πάμε στο δεύτερο πίνακα, όπου μιλάμε αμέσως μετά την καταστροφή. Υπάρχει αύξηση του άγχου, σαφέστατα, ενώ το 50% εμφανίζουν φόβο θανάτου. Εξαρτάται βεβαίως από την καταστροφή, από το μέγεθος της καταστροφής το οποίο έχει υπάρξει. Ναι. Ο επόμενος πίνακας, όπου λέει για ψυχοσωματικές αντιδράσεις κατά τη διάρκεια του γεγονότος, δηλαδή φαίνεται ότι το αποτύπωμα παραμένει ανεξίτηλο και στο σώμα μας, όχι μόνο στον ψυχισμό μας, όπου έχουμε ταχυκαρδία, τρόμο, ζάλη, πολλές φορές διαταραχή της συγκέντρωσης, άνθρωποι δηλαδή οι οποίοι εμφανίζουν τα συγκεκριμένα συμπτώματα κάποιο χρονικό διάστημα μετά, μέχρι και μήνες ή και χρόνια ακόμα, ευερεθιστότητα, μιλήσαμε για την ευερεθιστότητα και το θυμό προηγουμένως, διαταραχές της ποιότητας και της ποσότητας του ύπνου. Ο ύπνος πολλές φορές είναι ένα σημάδι, ένα καμπανάκι που μας δείχνει ότι ο άνθρωπος είναι αγχωμένος. Έχουμε μιλήσει για την ύπνια σε προηγούμενη εκπομπή και είναι χαρακτηριστικό. Πάμε στην επόμενη κάρτα, όπου μιλάμε για μετακαταστροφική περίοδο. Τι συμβαίνει στη μετακαταστροφική περίοδο, όπου πολλές φορές έχουμε απάθεια, στον ψυχισμό μας βεβαίως, μούδιασμα, μυρικασμός καταστροφικού συμβάντος. Δηλαδή, αρχίζουμε και ξανασκεφτόμαστε το καταστροφικό συμβάν. Πολλές φορές εκεί που καθόμαστε, στη μέση του πουθενά, αισθανόμαστε ή σκεφτόμαστε σκηνές τις οποίες έχουμε ζήσει, που επιστρέφουν σαν εφιάλτες όχι μόνο όταν κοιμόμαστε, αλλά και στον ξύπνο μας. Εφιάλτες, όταν κοιμόμαστε προφανώς. Οργή και μετάθεση της οργής, πολλές φορές ακόμα και στα συνεργεία, όπως είπαμε, τα οποία έρχονται για να βοηθήσουν, υπερβολικές προσδοκίες παροχών. Πιστεύουμε ότι πρέπει να πάρουμε παροχές από το κράτος, για παράδειγμα, πολύ και μεγάλες, πολλές φορές δικαίως βεβαίως. Ενδοστρέφεια της επιθετικότητας, εσωστρέφουμε δηλαδή την επιθετικότητα, αυτή που πρέπει να βγάλουμε ή που βγάζουμε προς τα έξω, πολλές φορές την εσωστρέφουμε. Ενοχές και σωματοποιήσεις. Μιλήσαμε για ψυχοσωματικά προβλήματα προηγουμένως. Η επόμενη κάρτα, η οποία μιλάει για προβλήματα που προκύπτουν 5-6 μήνες μετά. 5-6 μήνες μετά, προφανώς, μετά από ένα εξάμηνο δηλαδή, έχουμε προβλήματα. Μέχρι και χρόνια πολλές φορές μετά. Μάλιστα. Ειδικά βεβαίως περιπτώσεις όπου το άτομο μιλάμε για. Έχει εγκατασταθεί πλέον η παθολογία και πρέπει να υπάρξει βοήθεια από κάποιον ειδικό της ψυχικής υγείας, ψυχίατρο ή ψυχολόγο. Οικογενειακά προβλήματα, οικονομικά, οι προβλήματα σχέσεων εννοείται. Αύξηση της κατάχρησης του αλκοόλ και των ουσιών. Είναι χαρακτηριστικό αυτό το οποίο το βλέπουμε. Αύξηση της κατάθλιψης και του άγχους, δυσπιστία στις προσπάθειες για βοήθεια από εκεί και πέρα, αύξηση των επισκεπτών σε γιατρούς, όχι γιατρούς της ψυχικής υγείας. Εδώ οφείλουμε να το πούμε. Ότι συνήθως οι συγκεκριμένοι άνθρωποι αρχίζουν και επισκέπτονται όλες τις άλλες ειδικότητες, γιατί έχουν σωματοποιήσει το άγχος τους πέρα από την ψυχική υγεία. Βέβαια, κάποια στιγμή πιθανά επισκεφτούν και κάποιον ειδικό της ψυχικής υγείας. Και σημαντική υποβάθμιση της ζωής. Όλα αυτά προφανώς δημιουργούν και σημαντική υποβάθμιση της ζωής. Τώρα, αν προσπαθήσουμε να μιλήσουμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε έτσι συγκεκριμένα τον πληγέντα, όπου αναδεικνύουμε ένα υποστηρικτικό δίκτυο από συγγενείς, φίλους και φορείς της ψυχικής υγείας, δηλαδή προσπαθούμε να τους ενεργοποιήσουμε όλους αυτούς και να τους κάνουμε ένα συγκεκριμένο δίκτυο. Αναδεικνύουμε τη συνεργολογικότητα με έμπρακτη αλληλεγγύη. Η αλληλεγγύη είναι κάτι το οποίο θα λειτουργήσει πολύ θετικά σε όλες αυτές τις δύσκολες καταστάσεις, Νίκο. Ενθαρρύνουμε να μιλήσουν για το τραυματικό γεγονός. Όταν μιλώ, βγάζω αυτό το οποίο έχω και αισθάνομαι από μέσα μου και απενοχοποιούμε την αντίδραση του ατόμου. Γιατί πολλές φορές το άτομο έχει ενοχές που δεν αντέδρασε καλά, που δεν λειτουργήσε καλά, που δεν ήταν. Σωστά. Ύψος των περιστάσεων. Πάμε τώρα πώς βοηθάμε τα παιδιά. Τα παιδιά, τελευταία κάρτα ακριβώς, βλέπουμε πώς κατανοούν την κατάσταση. Προσπαθούμε δηλαδή να καταλάβουμε πώς έχουν κατανοήσει την κατάσταση. Δίνουμε απαντήσεις στις ερωτήσεις τους. Δεν μεταφέρουμε τα δικά μας συναισθήματα, φόβους και άγχη. Είναι κάτι πάρα πολύ βασικό, γιατί πολλές φορές τα παιδιά βιώνουν το τραυματικό γεγονός, το καταστροφικό γεγονός μέσα από τα μάτια τα δικά μας. Αν εμείς το έχουμε βιώσει τρομακτικά, τότε το
μεταφέρουν ακριβώς το ίδιο στον ψυχισμό τους. Επαναφέρουμε το αίσθημα της κανονικότητας και της ασφάλειας όπου και όταν είναι δυνατόν. Δεν μπορούμε δηλαδή μετά από μια καταστροφική κατάσταση που έχουμε βιώσει να επαναφέρουμε πάντα το αίσθημα της κανονικότητας και της ασφάλειας. Αλλά ωστόσο είναι κάτι πάρα πολύ βασικό το τελευταίο. Περιορίζουμε την έκθεσή τους σε τραυματικές εικόνες, ειδικά μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα οποία πολλές φορές άκρητα και άκρατα προσπαθούν και να παραγάγουν κάποιες καταστροφικές εικόνες που τραυματίζουν τον ψυχισμό των παιδιών περαιτέρω. Μάλιστα. Νίκο Παπα-Νικολάου, να σε ευχαριστήσω πολύ. Ευχαριστώ.